Φώτα, μουσική, χαρούμενος κόσμος, όλα αυτά συνθέτουν το υπέροχο σκηνικό της Ονειρούπολης. Χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από τόσα χρόνια, στη σκηνή της Ονειρούπολης που είχε μεταφερθεί από την κεντρική πλατεία στο δημοτικό κήπο, ήταν ο Κώστας Μαρδάκης. Και 15 χρόνια σήμερα που γιορτάζουμε, 15 χρόνια, πάλι ο Κώστας Μαρδάκης εδώ, καλώς μας ήλθες. Καλώς σας βρήκα. Έτσι, τις ημέρες αυτές να αγκαλιαζόμαστε, να φιλιόμαστε, είναι πολύ ωραίο πράγμα να δίνουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θυμόμουν ότι είχα ανοίξει την πρώτη συναυλία που είχε γίνει εδώ. Είχα κάνει εγώ την τελετή έναρξης της Ονειρούπολης. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τότε μαζί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν θυμόμουν ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αλλά εμείς μένουμε πάντα παιδιά. Εμείς είμαστε ίδιοι. Μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο κόσμος εδώ θυμάμαι. Παρόλο που, κοίτα, πολύ κρύο. Κρύα χέρια. Αλλά ζεστή καρδιά. Ναι, έτσι. Ο κόσμος είναι μαγικός, δείχνει απλόχερα, θυμάμαι και τότε, την αγάπη του. Και εύχομαι και σήμερα να είναι έτσι ζεστά με τον κόσμο, να περάσουμε όμορφα, να τραγουδήσουμε. Δεν θα πούμε μόνο δικά μου τραγούδια, θα πω διάφορα τραγούδια, διάφορων καλλιτεχνών, τραγούδια που αγαπώ. Και θα κάνουμε πολύ και σήμερα, εδώ, θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός, θα ζεσταθούμε πάρα πολύ. Ως τα Χριστούγεννα, καρδιά μου, θα είσαι δικιά μου. Τι ωραίο τραγούδι, Κώστα. Ως τα Χριστούγεννα, καρδιά μου, θα είσαι δικιά μου. Αυτό θα το πούμε και σήμερα. Ωραία, πολύ ωραία. Τι αγαπάς να κάνεις τα Χριστούγεννα, εσύ? Τα Χριστούγεννα, τι αγαπάω να κάνω? Που δεν κάνω λόγω δουλειάς, ναι. Γιατί συνήθως δουλεύω. Αγαπώ να είμαι με την οικογένειά μου, με φίλους, με ανθρώπους που αγαπώ πολύ και τους έχω στην καρδιά μου. Να είμαι σε ένα ζεστό σπίτι, με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, στολισμένο πολύ χριστουγεννιάτικα, με καλό φαγητό, καλό κρασί. Αυτό είναι το όνειρό μου, αυτό θέλω κάποια στιγμή να ζήσω. Από τότε που έχουμε να σε δούμε, έχεις κάνει πολλά πράγματα. Σε είδαμε να έχεις επιχειρήσει και τηλεοπτικά, να είσαι σε πρωινό. Πες μου, τι αποκόμισες από αυτή την εμπειρία σου? Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που προέρχομαι από τη τηλεόραση. Έχω βγει από ένα talent show που ήταν στην τηλεόραση. Mm-hmm. Νομίζω ότι ειδικά συγκεκριμένα και όλα στο πρωινό του Μέγκα, ήταν σε προσωπικό επίπεδο η καλύτερη συνέντευξη που έχω δώσει ποτέ στη ζωή μου. Γιατί γνώρισε πραγματικά ο κόσμος εμένα σαν άνθρωπο, πώς είμαι όταν ευριάζω, όταν είμαι στεναχωρημένος, όταν έχω απορίες. Γιατί συνήθως, ξέρεις, που δίνω συνεντεύξεις, μιλάμε για τη μουσική, για τα τραγούδια, για τα σχήματα. Νομίζω σε αυτό το τρίωρο καθημερινό σοου δεν μπορείς να κρυφτείς. Και ο κόσμος κατάλαβε πραγματικά ποιος είμαι εγώ σαν Κώστας και όχι σαν Μαρδάκης. Άρα το διασκέδασες, πέρασες πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δισκογραφικά τι γίνεται? Δισκογραφικά είμαι στη Heaven, ετοιμάζω ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο. Θα βγει τώρα σε λίγο καιρό, τώρα μετά ακριβώς τις γιορτές θα βγει το καινούριο μου τραγούδι. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Είναι μπαλάντα, είναι χορευτικό, ποιος το έχει γράψει? Όχι, μπαλάντα... Ενώ σου πάει πολύ μπαλάντα, Κώστα. Ωραία, μόνο αυτό μπορώ να πω όμως. Δεν θα σου πω ποιος το έχει γράψει, μπαλάντα, τι έχει γίνει. Δηλαδή. Είναι μπαλάντα και είναι πολύ ωραία μπαλάντα. Εγώ όταν την άκουσα συγκινήθηκα πολύ. Πόσο σε ενδιαφέρει να μένεις διαχρονικός καλλιτέχνης? Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό είναι το απαιτούμενο. Η διάρκεια, όχι το πυροτέχνημα. Έχω επιλέξει πιο αργά βήματα, αλλά πιο σταθερά. Δεν βιάζομαι. Έχω πάει 34 από τότε που με γνωρίσατε. 34 τώρα θα γίνει το Μάιο. Αλλά δεν βιάζομαι. Έχω πολλά χρόνια ακόμα μπροστά μου. Έτσι νιώθω. Κεφάλαιο Eurovision, για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Αν θα σκεφτόσουν... Ξεκίνησε έξω. Ναι. Τώρα ανεβαίνουμε. Eurovision, αν θα το επιχειρούσες και πάλι να δοκιμάσεις την τύχη σου? Όχι, νομίζω ότι έχει τελειώσει το κεφάλαιο Eurovision για μένα. Θεωρώ ότι είναι για πιο νέους ανθρώπους, για ανθρώπους που ξεκινάνε ουσιαστικά τώρα, δεν έχουν κάτι να χάσουν. Είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός, εγώ τον παρακολουθώ, διαφωνώ με τους ανθρώπους που τον λένε πανηγύρι. Εκτός και αν το λένε με την έννοια ότι διασκεδάζει όλη η Ευρώπη μέσα από το τραγούδι. Και δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο να διασκεδάζει ο κόσμος μέσα από το τραγούδι. Τη δικιά μου δουλειά. Εγώ μ' αρέσει πολύ η Eurovision, παρακολουθώ, αλλά νομίζω φτάνει. Υπάρχει τώρα κάποιο άτομο στη ζωή σου που του λέω always and forever with you? Όχι. Ναι, όχι. Ναι, υπάρχουν και τα νύψια μου, υπάρχουν.
Ναι, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ωραία, και βλέπω ότι διασκεδάζεις και πολύ μαζί σου στα social media. Έτσι, βλέπω πολύ, διαφορά. Πολύ, πολύ. Τα αγαπάω πάρα πολύ. Εύχομαι να κάνω κι εγώ σύντομα. Απλά η προϋπόθεση είναι να βρεις την κατάλληλη. Θα τη βρεις, είμαστε σίγουροι. Και μία ευχή για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Χρόνια πολλά, με υγεία, αγάπη. Είναι τα τετριμένα, αλλά είναι τα πιο σημαντικά και τα πιο σπουδαία. Να είμαστε καλά, να είμαστε χαρούμενοι, χαμογελαστοί, να αγκαλιαζόμαστε, έτσι, να φιλιόμαστε και να σκεφτόμαστε θετικά. Μόνο με θετική σκέψη και θετική ενέργεια έρχονται τα πράγματα θετικά. Όταν είμαστε έτσι λίγο σαν το Scrooge, έτσι που είναι και οι μέρες, μιζερούλιδες και λίγο γκρινιάριδες και αυτά, έλκουμε ακόμα περισσότερη γκρίνια. Το λέω λίγο παιδικά, αλλά επειδή πραγματικά πιστεύω ότι αυτές οι γιορτές είναι για όλους και όλοι μας κρύβουμε, και πιο μεγάλοι εμείς, κρύβουμε παιδιά μέσα μας. Είναι καιρός να το βγάλουμε αυτόν τον αυθορμητισμό και την παιδικότητα που έχουμε όλοι μέσα μας. Νομίζω αυτό είναι πολύ ωραία, το πιο τα περισσότερα επί σκηνής. Φεύγουμε πάνω για σκηνή κατευθείαν. Φύγαμε, φύγαμε.